Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. 9 από τα θύματα πέθαναν σε τροχαία δυστυχήματα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν καθώς προσπάθησαν να διαφύγουν από μια φυλακή, ενώ 2 κάηκαν. Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Εκατοντάδες άνθρωποι δεν έχουν πού να μείνουν, αφού η λάβα κατέκαψε τα σπίτια τους και όλα τους τα υπάρχοντα. Πέθανε η μητέρα μου και ένας θείος μου. Αισθάνομαι πολύ άσχημα και ζητώ βοήθεια. Δεν έχουμε τίποτα, ούτε καν μία κατσαρόλα. Η αδερφή μου και εγώ είμαστε πλέον ορφανές και ολομόναχες. Δεν ξέρω πώς θα ζήσουμε. Μέχρι τώρα κανείς δεν έχει νοιαστεί για εμάς. Κανείς δεν μας έχει βοηθήσει. Οι αρχές της Ρουάντα δήλωσαν ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι πέρασαν στο έδαφος της για να γλιτώσουν από τη λάβα. Συνειδητοποιήσαμε ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους. Το ίδιο ισχύει και για τον τοπικό κυβερνήτη, αλλά και για τους επιστήμονες που παρακολουθούν την ηφαιστειακή δραστηριότητα. Καταγγέλουμε την ανικανότητά τους. Απαιτούμε την άμεση παρέτηση του τοπικού κυβερνήτη και ολόκληρης της ομάδας του. Δεν μας ενημέρωσαν, δεν μας βοήθησαν. Μας ζήτησαν ξαφνικά να φύγουμε. Δεν πήραμε τίποτα, χάσαμε τα πάντα. Το σπίτι μας, τα ρούχα μας, τα ζώα μας. Κανείς δεν νοιάζεται πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα ζήσουμε από εδώ και μπρος. Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, ψάχνουν μέσα στα αποκαίδια. Προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν, μαζεύουν ακόμη και λαμαρίνες. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορούμε να ζήσουμε στο δρόμο. Σύμφωνα με τη UNICEF, περισσότερα από 170 παιδιά αγνοούνται και άλλα 150 έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους. Η UNICEF ζητεί την δημιουργία κέντρου φιλοξενίας για τα ασυνόδευτα ανήλικα.